Τώρα με τον συνδικαλιστή της Τρένοσε, τον κύριο Κουτσιούκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας. Τον βλέπουμε στις οθόνες μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσιούκη. Να ξεκινήσουμε από αυτό που ακούσατε κι εσείς μαζί με εμάς, το ότι δηλαδή ο σταθμάρχης της Λάρισας παραδέχθηκε το σφάλμα του, και να σας ρωτήσω, επειδή έχει ανοίξει μία συζήτηση για το γεγονός ότι ήταν ένας άπειρος συνάδελφός σας, ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τέτοια τόσο νευραλγικά στις 24 Ιανουαρίου, μάλιστα λέγεται ότι και το παρελθόν του δεν ήταν απολύτως σχετικό με αυτό το νευραλγικό πόστο, το οποίο φαντάζομαι το πήρε ύστερα από εκπαίδευση, αλλά είναι ένα ερώτημα αν συνετέλεσε και η απειρία του για ένα τέτοιο ολέθριο λάθος και αν θα υπήρχαν ή θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην φτάσουμε ως εδώ. Κύριε Παπαδόπουλε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι για να γίνει κάποιος σταθμάρχης, εκτός από την εκπαίδευση στην οποία, την εξάμεινη εκπαίδευση στην οποία περνάει και σε πρακτικό επίπεδο αλλά και σε θεωρητικό, πρέπει να έχει κάποια προσόντα. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος λοιπόν είχε πληρούσει όλες τις προϋποθέσεις για να αναλάβει αυτή τη θέση. Το ότι έφυγε ή μάλλον το διώξανε το 2010 με το μετασχηματισμό τότε του ΟΣΕ, με τον δίθεν μετασχηματισμό του κυρίου Ρέπα, δεν ήταν και δική του επιλογή. Ο νόμος της κινητικότητας... Τι ήταν μέχρι το 2010 όμως, είχε χρέη σταθμάρχη, γιατί ακούγεται ότι το αντικείμενο ότι ήταν τελείως διαφορετικό τότε. Δεν είχε χρέη σταθμάρχη, όμως επαναλαμβάνω, για να γίνει κάποιος σταθμάρχης χρειάζονται τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Τα τυπικά προσόντα λοιπόν που είναι το απολυτήριο λυκείου και η γνώση, η καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικού. Δεν συζητούμε γι' αυτό, κύριε Κουτσιούκη. Δεν συζητούμε για αυτά τα τυπικά προσόντα και προφανώς τα αγγλικά δεν θα τον βοηθούσαν στο να απεφύγει να είναι αμελής για να γυρίσει το κλειδί. Εδώ συζητούμε για το αν είχε εμπειρία. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 24 Ιανουαρίου, μέσα σε 1,5 μήνα μπορούσε να αναλάβει σε μια τόσο δύσκολη ημέρα, με τέτοια κίνηση που υπήρχε χτες στο σιδηροδρομικό δίκτυο, τα καθήκοντα τα οποία ανέλαβε και που δυστυχώς δεν τα εκπλήρωσε όπως θα έπρεπε. Η κίνηση που καθημερινά διαχειρίζονται οι σταθμάρχες όλη την Ελλάδα, οι σταθμάρχες του ΟΣΕ όλη την Ελλάδα, είναι πάντα ίδια. Αυτός ο συνάδελφος λοιπόν που ανέλαβε καθήκοντα πριν από ένα μήνα προφανώς διαχειρίστηκε και άλλα δρομολόγια. Άρα λοιπόν το ανθρώπινο λάθος, το λέει και η λέξη, είναι ανθρώπινο λάθος. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Υπάρχει τρόπος, γιατί όπως λέτε άνθρωποι είμαστε και μπορεί να κάνουμε και σφάλματα, αν και κάποια είναι ασυγχώρητα. Υπάρχει τρόπος το λάθος να διορθωθεί, διότι εδώ φαίνεται ότι μπήκε στην εσφαλμένη τροχιά το τρένο, βάδισε επί 15 χιλιόμετρα χωρίς κανείς να το αντιληφθεί και επήλθε το μοιραίο. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Ναι, γιατί δεν υπάρχουν τα συστήματα αυτά τα οποία θα μπορούσαν, σας τα είπε και ο πραγματογνώμονας που συζητάγατε προηγουμένως, δεν υπάρχουν συνδεδεμένα αυτά τα συστήματα τα οποία θα έδιναν τη δυνατότητα στον κάθε σταθμάρχη να αποφύγει ένα τέτοιο μοιραίο λάθος. Δηλαδή, αν υπήρχε το σύστημα αυτό για το οποίο συζητάμε και έχει αγοραστεί στην Ελλάδα από το έτος 2000 και έπρεπε να τοποθετηθεί πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σήμερα δεν θα συζητάγαμε καν, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Γιατί αυτό το σύστημα δίνει την δυνατότητα ελέγχου της αμαξοστοιχίας καθ' όλη τη διαδρομή του σιδηροδρομικού δικτύου. Άρα, πάντως, λοιπόν, θα είχε ξέρετε τι διερωτώνται πολλοί τηλεθεατές μας. Τόσες απεργίες γίνονται στη χώρα και εσείς ως συνδικαλιστής τα ξέρετε καλά. Δεν είδαμε να γίνουν απεργίες για τέτοιου είδους θέματα. Παρακαλώ. Κάνετε λάθος. Παρακαλώ. Οι απεργίες λοιπόν οι οποίες έχουν προκηρυχθεί και από την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών αλλά και από τα σωματεία μέλη της για τα ζητήματα της ασφάλειας κυκλοφορίας, της αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού αλλά και της συνολικής αναβάθμισης του δικτύου των σιδηροδρόμων είναι άπειρες. Ξέρετε όμως τι γίνεται και ειδικότερα με τον νόμο 4808 του κυρίου Χατζηδάκη, είναι απαγορευμένες, κύριε Παπαδόπουλε, οι απεργίες, βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια. Να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά. Μα εσείς ξανάρθουμε στο σημείο. Ναι, ναι. Εσείς απαντήσατε. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δούμε για το συγκεκριμένο. Πού υπάρχει η ευθύνη?
Πέρα από την ευθύνη την προφανή, την οποία την ανέλαβε ο συνάδελφός σας, υπάρχει ευθύνη από την Hellenic Train, υπάρχει ευθύνη δηλαδή από το διαχειριστή του δικτύου, υπάρχει ευθύνη από το Υπουργείο, ο Υπουργός παραιτήθηκε, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στον Υπουργό, γιατί κάτι τέτοιο έχει να γίνει από το 2008-2009. Παρέτηση υπουργού στην Ελλάδα δεν έχουμε δει όλη αυτή τη δωδεκαετία. Καλά, τώρα ξέρετε, ακούγεται κάπως το να απονέμετε συγχαρητήρια όταν έχουμε 40 νεκρούς, πόσους αγνοούμενους. Είναι ένα όμως... λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Μην μου παρεμηνεύετε. Του δίνω συγχαρητήρια για το ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ναι, μα το επισημάναμε κι εμείς. Έχουμε αυτό. Λοιπόν 12-13 χρόνια που ουδής έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη για το ότι γίνεται στο σιδηρόδρομο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και αν σήμερα δεν είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα με την απώλεια δεκάδων ζωών ανθρώπων, δεν θα συζητάγαμε πάλι για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν θα συζητάγαμε για τίποτα από όλα αυτά τα οποία καθυστερούν στη χώρα μας απέναντι στο σιδηρόδρομο. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι το θλιβερό, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας δεκαετίες τώρα, μόνο όταν γίνει κάποια συμφορά υπάρχει αφύπνιση και εν πάση περιπτώσει γίνεται προσπάθεια λοιπόν, να διορθωθούν. Άρα λοιπόν συμφωνούμε. Ελπίζουμε ο κύριος Δουγιάκος με τη εισαγγελική παραγγελία που έχει δώσει να βάλει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο και να ελέγξει για ποιους λόγους το σύστημα αυτό που αγοράστηκε με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων το 2000 μετά από 23 χρόνια δεν έχει λειτουργήσει. Πάντως μέχρι να λειτουργήσει μας λέτε ότι θα διατρέχουν οι επιβάτες τον κίνδυνο να συμβεί κάτι ανάλογο. Θέλω να πω και θα επιμείνουμε σε αυτό, γιατί και ο πραγματογνώμονας είπε ότι δεν ήταν ένα μόνο το λάθος. Δεν είναι δηλαδή ότι ξέχασε να πατήσει το κουμπί για να αλλάξει το κλειδί, αλλά δεν μπήκε καν στον κόπο να πάει να ελέγξει αυτοπροσώπως ο ίδιος, να δει αν άλλαξαν οι ράγες ή όχι. Επίσης, ο μηχανοδηγός μπήκε ή δεν μπήκε στον κόπο να ρωτήσει γιατί τον βάζουν στο λάθος ρεύμα, στο καθοδικό, ενώ εκείνος ήταν στο ανωδικό. Θέλω να πω ότι εδώ καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπήρξε μια αλληλουχία λαθών, παραλήψεων ή προβλημάτων. Εμείς λοιπόν επιμένουμε κύριε Παπαδόπουλε και λέμε ότι υπάρχει μία αλληλουχία παραλήψεων μέχρι να τοποθετηθεί αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα και να σας θυμίσω γιατί... Θα επιμείνω κύριε Κουτσιούκη θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση. Υπάρχει πίεση γιατί εδώ... Από λίγο καιρό εδώ, που έχει κύριε προηγμένα Κουτσιούκη. Τεχνολογικά συστήματα έγινε ένα αντίστοιχο δυστύχημα. Εγώ σας ρωτώ το εξής. Το ανθρώπινο λάθος στη Γερμανία δεν μπορεί να είναι λιγότερο βεβαρημένο, λιγότερο καμία αντίρρηση γι' αυτό. Στην Ελλάδα. Απλά εκεί εγώ σας μεταφέρω μια σκέψη την οποία κάνουν πολλοί οι οποίοι μας παρακολουθούν και με βάση και τις μαρτυρίες περί των καθυστερήσεων ήταν στην αρχή 15 λεπτά, έγινε μισή ώρα. Υπάρχει πίεση στο προσωπικό για να συντμήσει τους χρόνους και ενδεχομένως υπό ένα τέτοιο καθεστώς πίεσης να λειτουργήσαν οι συνάδελφοί σας και να φτάσαμε εκεί που φτάσαμε ή το αποκλείεται. Απαντώ λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει έλλειψη προσωπικού τεράστια και στον ΟΣΕ αλλά και στην Hellenic Train και άρα είναι βέβαιο ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς μπορεί να φέρει και τέτοιου είδους λάθη. Από την άλλη πρέπει να σας πω ότι δεν πιστεύω ότι οι μηχανοδηγοί, οι συνάδελφοί μου, γιατί μιλάμε για έμπειρους ανθρώπους, πιέστηκαν δεν ήταν για όλοι να φτάσουν εμπειροί, το δρομολόγιο. Ναι. Μάλιστα. Ναι, κύριε Κουτσιούκη, σας ευχαριστούμε για την ανοιχτή συνομιλία μας. Αλλά κάνουνε χάρη στον επαγγελματισμό των σιδηροδρομικών όλα αυτά τα χρόνια έχουν αποφευχθεί και άλλα δυστυχήματα τα οποία επειδή δεν είχαν νεκρούς δεν αναδείχθηκαν. Το συγκρατούμε αυτό που λέτε και σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία μας. Πάμε καλά. Τώρα και...